θα τρίσουν τα κόκαλά τους άμα τους πούμε ότι έχουμε δημοκρατία εμείς εδώ πέρα. Όχι, κοίταξε, έθεσες ένα ζήτημα. Το έθεσες πολύ σωστά. Και νομίζω ότι κάπου θα βγούμε από τα συμπλέγματά μας. Με τόση δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, μένει σηκώνει τρίχα. Κάπου λοιπόν θα βγούμε από τις διάφορες συμπλεγματικές καταστάσεις και θα μπορούμε να μιλούμε εντελώς ελεύθερα, απολύτως ελεύθερα και τουλάχιστον όπως εννοεί κανείς τη δημοκρατία δημοκρατικά, περί της δημοκρατίας, περί του πολιτικού συστήματος, περί των πολιτικών, περί του ενός και περί του άλλου. Παρόλα τα αυτά, ένα έχω να πω. Ότι πραγματικά, Λάζαρε, έχουν πέσει οι μάσκες μια βόλτα στα καφενεία των ελληνικών χωριών, των ελληνικών πόλεων, από την Αθήνα μέχρι το τελευταίο χωριό που μπορεί να σημειώνει ο χάρτης πίσω μας, πού να σου πω τώρα, στο σταθμό πριν από τη Ροδόπολη. Το λες και κλείνουμε, φωνάζει ο Δαμιανάκης. Φωνάζει ο κύριος Δαμιανάκης, λοιπόν, αφού φωνάζει ο κύριος Δαμιανάκης, ο καλός μας ο συνάδελφος και ο σκηνοθέτης, ναι εντάξει, εδώ κλείνω, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την... Τελείωσε την πρότασή σου. Τίποτα. Ξέρω από τηλεοπτικό χρόνο, όσο τουλάχιστον μπορώ, ξέρω και εγώ τώρα πια από αυτόν. Λοιπόν, και σεβόμενος αυτόν, θέλω να σου ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, να σε ευχαριστήσω για την ωραία κουβέντα που έχουμε μαζί. Έχεις πάρει ωραίο χρώμα. Το καλοκαίρι σε ομορφαίνει. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν και κάτι, ήταν κάτι το οποίο μου είχες πει σε μία... Περισσινή εκπομπή. Τι σου είχα πει, για μου είχε πει, ξέρεις, έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Ήταν πάλι τέτοια εποχή. Παραδόξως ήταν πάλι Ιούλιος. Άμα ήταν Ιούλιος και είχε πάει στη θάλασσα, λογικό ήταν αυτό που λοιπόν. Λοιπόν. Συγγνώμη. Πότε ξεκινάς εκπομπές ξανά? Ξεκινώ εκπομπές στο τέλος Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστώ πολύ που με ρωτάς. Ξεκινάμε ξανά την πολιτεία στο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κάπου εκεί. Εκεί δηλαδή που αρχίζει ουσιαστικά η τηλεοπτική σεζόν. Εκείνο το οποίο δεν ξέρω είναι σε αυτό το μεσοδιάστημα ποιες θα είναι εκείνες οι εξελίξεις. Έτσι, οι οποίες θα χαρακτηρίσουν μία οποιαδήποτε πολιτική εκπομπή. Εγώ νομίζω ότι θα χρειαστεί φέτος να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα, Παναγιώτη. Και να, σου πω και να σου πω και κάτι. Όχι, δεν μιλάω καθόλου για εκλογές. Μιλάς για δημοψήφισμα. Όχι, καθόλου ούτε για. Ποιο δημοψήφισμα? Γιατί συγγνώμη, προλέβαινε από το Σύνταγμά μας να κάνουμε δημοψήφισμα και δεν το ήξερα. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει δημοψήφισμα. Ορίστε. Είχε ανακοινώσει δημοψήφισμα για τον Σεπτέμβριο. Α, ποιος έχει ανακοινώσει δημοψήφισμα? Ο κύριος Πρωθυπουργός το έχει πει, μόνο θα είναι πρωθυπουργός δεν έχει ανακοινώσει. Γι' αυτό θα είναι πρωθυπουργός στο Σεπτέμβριο, λοιπόν. Πολύ σωστά. Παναγιώτη. Καλά τα λες. Κανείς δεν ξέρει τι. Σου λέω και πάλι ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί για να ξεκινήσεις νωρίτερα. Και αν δεν ξεκινήσεις κανονικές σου εκπομπές, μην ανησυχείς, υπάρχουν και δικές μου. Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ και. Ξέρετε, έχω καιρό να σας ευχαριστήσω έτσι προσωπικά. Είναι από τότε που τελειώσαμε την προηγούμενη σεζόν που είχα την ευκαιρία να σας λέω κάθε βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Τώρα σας λέω καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και Λάζαρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μην με ευχαριστείς για τίποτα. Είμαστε εδώ για να συζητάμε, είμαστε εδώ για να λέμε στον κόσμο αλήθειες. Είμαστε εδώ για να λέμε στον κόσμο τα συμπεράσματά μας από τις εμπειρίες μας, τις δημοσιογραφικές εμπειρίες και από το ρεπορτάζ μας. Και είμαστε εδώ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους ουσιαστικά. Έτσι. Και αν σήμερα ανταπεξήλθαμε αμφωτεροπλεύρος σε αυτή ακριβώς την υποχρέωση, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Άρα, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω και όχι εσύ. Μπορείς να ρωτήσεις τους τηλεθεατές σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη Μπουγιώνη. Να είσαι καλά, όλοι ξανά μαζί τη Δευτέρα στις 6. Γεια σας.